2.000 στρέμματα καλλιεργειών στην περιοχή της Αερτής και του Κορτεσίου με κάθε έντονη βροχόπτωση βρίσκονται πνιγμένα στις λάσπες και οι αγρότες βυθίζονται σε απόγνωση. Η αποστραγιστική τάφρος και ο καθαρισμός της, όπως τονίζουν, είναι αρμοδιότητα του ΓΟΕΒ Αλφίου Πηνιού, αλλά σύμφωνα με τους αγρότες της περιοχής η ΤΑΦ 22 δεν έχει καθαριστεί από το 1986. Μακάρι να είχαμε ρύζι, γιατί στο ρύζι κάτι μπορεί να γινόταν. Όπως βλέπετε, υπάρχει καλαμπόκι, το οποίο καλαμπόκι έμεινε τελικά αθέριστο. Δεν πρόκειται, όπως το βλέπετε και εσείς, να μπει ποτέ μηχανή μέσα. Είχατε πληγή από τον Ερμοστρόβιλο, έτσι? Είχε πληγή. Το κακό ξεκίνησε από τον Ιούνιο. Από τον Ιούνιο που ρίξε αυτό το νερό τότε στις 25 Ιουνίου και κατά συνέπεια μετά έγινε ο Ερμοστρόβιλος, ο οποίος έριξε τα καλαμπόκια κάτω. Μαζί βγήκε πάλι το λαγκάδι. Η τάφος, τάφος 22, λοιπόν, με αποτέλεσμα να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Τα αφήσαμε μήπως μπορέσουμε και πούμε και τελικά το βλέπετε και μόλις ότι το καλαμπόκι ένα μικρό μέρος δηλαδή θερίστηκε, το υπόλοιπο έμεινε όλο αθέριστο. Δεν μπορεί να μπει μέσα μηχανή, έτσι. Δεν μπαίνει μηχανή. Φέραμε και ελπίστρες, δηλαδή ελπίστρες να δούμε μήπως μπορέσουμε και τελικά δεν μπορέσαμε ούτε με ελπίστρες. Δεν μπορεί δηλαδή. Για πόσα στρέμματα μιλάμε, 200, πόσα, 150-200. Εδώ όλη αυτή η έκταση είναι γύρω εκεί. Ναι. Κάθε χρόνο το χειμώνα δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, δεν μιλάμε για καλλιέργεια το χειμώνα. Μιλάμε, είμαστε αναγκασμένοι στην περιουσία μας να στρώμε κάθε χρόνο τα χωράφια να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε, να μπούμε το Μάη και το τέλος Αυγούστου να έχουμε φύγει. Η τάφος αυτή έχει να καθαριστεί από το 1986-87. Όταν πλημμυρίζει, δεν πλημμυρίζει ότι πλημμυρίζουν 150-200 στρέμματα. Πλημμυρίζει όλη η περιοχή. Ποια χιλιά στρέμματα, έτσι. Ποια χιλιά στρέμματα, μιλάμε 2.000 στρέμματα. Την περασμένη χρονιά, το 22 Οκτώβριο που είναι πλημμύρα, εδώ ήταν μια θάλασσα. Καλύτερα πήγαινε σε θάλασσα παρά. Από αυτό εδώ το λαγκάδι, μπήκε πέρυσι το νερό μέσα στο στάβλο. Τώρα, χτες ήσαν όλα πλημμυρισμένα. Μιλάμε για την ευθεία 1,5 χιλιόμετρο. Ναι. Και είναι όλα πλημμύρα, όποτε βρέχει. Όχι μονάχα τώρα, και το καλοκαίρι ακόμα, με τις βροχές του Ιουνίου, πλημμυρίσαμε όλα, τα καλαμπόκια και αυτά και τα άλλα. Το λαγκάδι είναι μια λάσπη. Αν αυτή τη στιγμή στέγνωνε, δεν υπήρχε λαγκάδι, πέρναγες με το παπούτσα την άλλη μεριά, χωρίς να βλέπει, δεν φαίνεται λαγκάδι, τίποτα. Αυτό το πράγμα είναι σχετικό κοροϊδία. Κάθε χρόνο μας τάζουν ότι θα το καθαρίσουν την τάφη 22 και κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Μια περιοχή γύρω στα 2.000 στρέμματα γίνεται κάθε τόσο θάλασσα. Δηλαδή τι θέλουν, να πάρουμε ελικόπτερα να μαζεύουμε τη σοδειά μας? Δεν μπορώ να καταλάβω, κύριοι υπεύθυνοι επάνω. Το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε τα ντουφέκια ή και να μπούμε σε τίποτα γραφεία μέσα να τα κάνουμε λίμπα. Έχω κάποια επιχείρηση με άλογα. Ναι. Και την προηγούμενη Παρασκευή διαλύθηκε από τον Ανεμοστρόφυλλο. Ναι. Την πρώτη φορά έχετε γλιτώσει? Όχι. Είχα κάποιο πρόβλημα. Είχαν φύγει κάποιες λαμαρίνες. Έκανα κάποια αίτηση. Δεν... Όχι, έκανα κάποια αίτηση. Δεν πέρασαν ποτέ. Έγινε τώρα η ολική καταστροφή. Ξανά έκανα την αίτηση. Μου λέει μήνε έτσι. Μέχρι να περάσει το κλιμάκιο. Εγώ όμως αύριο μεθαύριο θα πρέπει να φέρω τα άλογα επάνω. Δεν έχω που να τα βάλω. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα πρέπει να πάρω κι εγώ μια απάντηση από αυτούς αρμόδιους. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Το ποτάμι αυτό που αναφέραν οι κύριοι απέχει από το στάβλο 300 μέτρα. 300 μέτρα. Δεν φτάνει ο ανεμοστρόφυλλος. Έχουμε και το ποτάμι που όπως εχθές ήταν πλημμύρα ο στάβλος. Πρέπει κάτι να γίνει. Οι αγρότες με τις πρόσφατες καταιγίδες είδαν τις καλλιεργίες τους να χάνονται στο νερό και τη λάσπη και τώρα κινούνται νομικά εναντίον του ΓΟΕΒ Πηνιού Ολφιού. Μαζί με τη φετινή καλλιεργητική περίοδο που χάθηκε, χάνεται και η περσινή, αφού τα χωράφια με το καλαμπόκι δεν μπορούν να καθαριστούν εκτός και αν οι καλλιεργητές της περιοχής αλλάξουν καλλιέργεια. Έχω κινηθεί ήδη νομικά. Έχω κινηθεί κατά τις προηγούμενες διοίκησεις νομικά. Θα κινηθώ νομικά και στην καινούργια διοίκηση. Του ΓΟΕΒ, γιατί να σας πω κάτι, δεν γίνεται να ζητάνε όλοι αυτοί οι αρμόδιοι να πληρώνουμε τις φορές μας και να είμαστε νομοταγείς πολίτες και αυτοί να μην παρέχουν υπηρεσίες. Εάν δεν μπορούν, υπάρχει άλλη λύση. Να παραιτηθούν οι κύριοι. Να παραιτηθούν να αναλάβει κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να κάνει κάτι. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω. Από μένα γιατί ζητάνε χρήματα? Από μένα γιατί ζητάνε να πληρώσω τις φορές μου στο ΓΟΕΒ, στο ΤΟΕΒ, στην εφορία, και κοιτάω να είμαι νομοταγής πολίτης. Εάν χρώσταγα εγώ στο ΓΟΕΒ, ο ΓΟΕΒ θα μέσαινε και θα με πήγαινε στο δικαστήριο.
Κάτσε τον πάω εγώ πρώτα στο δικαστήριο και ας έρθουν μετά όλοι αυτοί οι αρμόδιοι να πούνε ότι κύριε, στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει πρόβλημα.